Τώρα σε ένα επικίνδυνο πολιτικό αδιέξοδο οδηγείται η Αλβανία μετά την μετοπική σύγκρουση ανάμεσα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας της χώρας και τον πρωθυπουργό για το θέμα των δημοτικών εκλογών. Ο πρόεδρος Μέτα υπέγραψε το διάταγμα το οποίο αναβάλει τις εκλογές, ενώ ο πρωθυπουργός συγκαλεί την Πέμπτη το κοινοβούλιο για την καθαίρεση του προέδρου. Καζάνι που βράζει έτοιμο να εκραγεί, θυμίζει η Αλβανία. Η μετοπική σύγκρουση κυβέρνησης αντιπολίτευσης που μετατρέπει σε πεδίο μάχης μεγάλες πόλεις της Αλβανίας κορυφώνεται μετά από ένα 24ωρο ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων. Ο πρόεδρος Ιλίρ Μέτα στρέφεται κατά του πρωθυπουργού Ράμα και υπογράφει διάταγμα αναβολής των δημοτικών εκλογών της 30ης Ιουνίου. Εξιστών ρεζίκου, ρεάλ, και ο Σιπρία το σκόιντρετ προσκαλζίμιν, το παπαρασικούεσον το τενσιόνιτ σοσιάλ, και μόνο το σκακτόι, πασόια το πακοντρολούσμα. Στο τέλος της ομιλίας του, ο Μέτα σχηματίζει με τα χέρια τον αητό της Αλβανίας. Πριν στεγνώσει το μελάνι, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ακυρώνει την απόφαση. Ο Έντι Ράμα απειλεί να καθαιρέσει τον Αλβανό πρόεδρο. Φέρνει εκτάκτως το θέμα στην Βουλή, από την οποία έχουν παραιτηθεί οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Στο πλευρό τους, η πλειοψηφία της ελληνικής ομογένειας. Έχουμε φτάσει στο παραπέντε για το πρώτο crash test. Έχουμε τις δημοτικές εκλογές μπροστά μας. Ο Ράμα προσποιείται ότι δεν συμβαίνει τίποτα και ότι θα εξαχθούν κανονικά. Με την αντιπολίτευση να έχει δηλώσει καθημερινά ότι δεν θα κατέβει, να υπάρχει μεγάλη πόλωση, μεγάλη ένταση. Από τον Φεβρουάριο, σε ογκώδεις διαδηλώσεις, η αντιπολίτευση ζητά την προκήρυξη εκλογών, κατηγορώντας την κυβέρνηση για διαφθορά, αυταρχισμό και διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα.